Εμπόρευμα χρυσάφι με προπομπούς και προφυλάξεις μετέφεραν από το Ρέθυμνο στο Ηράκλειο τα μέλη της ναρκοσημωρίας που έπεσε στα χέρια της Ελλάς στη διάρκεια της χθεσινής γιγαντιαίας επιχείρησης που εξελίχθηκε σε Ηράκλειο, Ζωνιανά και Μελιδόνη. Σήμερα, κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, ο 39χρονος βασικός κατηγορούμενος που είχε 2,5 κιλά χασίς πάνω στο κάθισμα του συνοδηγού όταν συνελήφθη, ο 36χρονος συνεργός του που είχε το ρόλο προπομπού και τα δύο αδέλφια του πρώτου μεταφέρθηκαν στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου για να βρεθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Είναι μια συνήθη περίπτωση μιας μεταφοράς, μιας σχεδόν από τις θεωρούμενες χαμηλές μικρές ποσότητες ναρκωτικών. Το να μιλάς για 2 κιλά κάναβη, περίπου 2-2,5, δεν ξέρω, για μεταφορά, δεν είναι εδώ κάτι πλέον όπως έχουμε φτάσει, ιδιαίτερα σημαντικό. Επομένως, δεν δικαιολογείται όλος αυτός ο θόρυβος και η βαβούρα. Άνδρες της ΕΚΑΜ και της Δίωξης Ναρκωτικών του Ηρακλείου κινήθηκαν αστραπιαία χθες, αποκόπτοντας την πομπή των οχημάτων μέσα στην πόλη του Ηρακλείου και ειδικότερα στη λεωφόρο Παπαναστασίου, για να μην προλάβουν να επικοινωνήσουν με κανένα, με στόχο να εντοπίσουν την πηγή του χρυσοφόρου φορτίου χασίς υψηλής ποιότητας που είχαν στα χέρια τους ο 39χρονος Ζωνιανός και ο 36χρονος συνεργός του που βρισκόταν σε άλλο όχημα, εποπτεύοντας τη διαδρομή που ακολούθησαν από το Μελιδόνι στο Ηράκλειο. Την ίδια στιγμή η ΕΚΑΜ Κρήτης έκανε έφοδο στα σπίτια και τις αποθήκες των εμπλεκομένων σε Ζωνιανά και Μελιδόνι, όπου κατασχέθηκαν όπλα, φυσίγκια και περίπου 10.000 ευρώ, τα οποία κατασχέθηκαν ως κέρδη από το εμπόριο ναρκωτικών. Ο δικηγόρος των κατηγορουμένων, ωστόσο, κάνει λόγο για διόγκωση της υπόθεσης λόγω της περίπτωσης των Ζωνιανών, χωρίς κανένα στοιχείο, όπως επισημαίνει, να ομοιάζει με το κλίμα της εποχής και τη βαρύτητα των υποθέσεων που απασχόλησαν τότε τις διοκτικές αρχές. Δεν έχει καμία σχέση επίσης η υπόθεση αυτή με τα Ζωνιανά και το Μελοπόταμο. Καμία απολύτως σχέση. Έχει να κάνει εδώ με το Ηράκλειο. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία, ποιοτικά στοιχεία της υπόθεσης. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι βασικοί κατηγορούμενοι είχαν μπει στο στόχαστρο της δίωξης ναρκωτικών στη διάρκεια αγοραπολισίας ποσότητας ναρκωτικών στην περιοχή της Χερσονήσου, όταν αποφάσισαν να βρουν ποιος ήταν ο μυστηριώδης μεταφορέας των ναρκωτικών που παραδόθηκαν σε υπόπτους. Τα αδέλφια του βασικού κατηγορουμένου υποστηρίζουν πως δεν έχουν καμία σχέση με τη διακίνηση των ναρκωτικών, ενώ για τα όπλα που βρέθηκαν στα σπίτια τους υποστηρίζουν ότι τα είχαν για προστασία, καθώς μεταφέρουν συχνά χρήματα από τις εισπράξεις των επιχειρήσεών τους. Όπλα, από ό,τι δώσαν τις εξηγήσεις, ήταν για την προσωπική τους ασφάλεια, διότι διακινούν μεγάλα χρηματικά ποσά λόγω της καθημερινής διακίνησης κρέατος. Και εκ του λόγου, παράνομο μεν, παραβατικό μεν, αλλά αυτή είναι η εξήγηση η οποία έχουν δώσει. Ανάμεσα στα ευρήματα συγκαταλέγονται σπόροι κάναβης ταχείας ανάπτυξης και υψηλής παραγωγής, στοιχείο που ελέγχεται από τις διοκτικές αρχές που συνεχίζουν τις έρευνες.